Κάνε την εκπομπή σου. Η ελληνική ραδιοφωνία ανοίγει τις πόρτες της στην κοινωνία. Ραδιόφωνο από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Καλησπέρα σας. Είμαστε το 21ο νηπιαγωγείο Σερών, το πρώτο τμήμα του νηπιαγωγείου. Και ήρθαμε, όπως και πέρυσι, να κάνουμε μια διάχυση των προγραμμάτων που δουλεύουμε φέτος στο νηπιαγωγείο μας. Θα σας παρουσιάσουμε τις δράσεις που έχουμε κάνει στο Teachers for Europe, στο Νοιάζομαι και Δρώ και στο E2Inning. Εγώ είμαι η Ευαγγελοπούλου Αριάδνη και μαζί με την συνάδελφό μου Δόλγερα Χρύσα φέραμε εδώ σήμερα τα παιδιά μας να σας μιλήσουν και να σας τραγουδήσουμε και ελπίζουμε να περάσουμε όλοι μια όμορφη ώρα. Θα σας μιλήσουμε τώρα και για το φετινό μας έργο στο E2Inning που είχε τίτλο Kids Advertising Healthy Foods, δηλαδή διαφημίζουμε την υγιεινή διατροφή με τα παιδιά μας. Το έργο μας είναι ένα πρόγραμμα που καλλιεργεί τον κριτικό εγγραμματισμό παιδιών και εκπαιδευτικών. Η επαφή των μαθητών με τις βασικές έννοιες της υγιεινής διατροφής με πολυτροπικά κείμενα όπως είναι οι διαφημίσεις που αναφέρονται σε αυτές, καθώς και η αποδόμηση και ανασύστασή τους, είναι ο βασικός άξονας του προγράμματος. Μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις και δραστηριότητες ενταγμένες στο πρόγραμμα E2Inning, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με πολλούς τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας, θα εκπαιδευτούν στο πώς να αναλύουν και να αναπτύσσουν κριτική στάση σε επίπεδο υγιεινής συμπεριφοράς, θα παράγουν τα δικά τους διαφημιστικά μηνύματα χρησιμοποιώντας ψηφιακό υλικό και νέες τεχνολογίες. Μέσα από πολλές δραστηριότητες, συνεργατικές με τα άλλα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αλλά και δραστηριότητες που κάναμε μόνοι μας μέσα στην τάξη, τα παιδιά έφτασαν από μόνα τους στον ορισμό της διαφήμισης, στο τι είναι διαφήμιση, και θα σας πούν τώρα τον ορισμό που δώσανε από μόνα τους. Πουλήστε με, πουλήστε με.
στο πρόγραμμα συμμετείχαν 6 σχολεία ελληνικά, ένα σχολείο από τη Λιθουανία, ένα σχολείο από την Πορτογαλία, ένα από τη Ρουμανία και ένα από τη Σερβία. Το κάθε σχολείο είχε τη δική του μασκότ και η μασκότ η δικιά μας ποια ήταν, παιδιά? Η κουκουβάγια! Αλλά και το κάθε σχολείο είχε το δικό του σλόγγαν που ήταν απλό για να μπορούν να το πουν όλα τα σχολεία. Το δικό μας σλόγγαν ήταν 1, 2, 3, let's go! Θα σας πούμε τώρα ένα τραγούδι που φτιάξαμε με τα παιδιά για ένα σκιάχτρο. Καθώς το πρόγραμμά μας ξεκίνησε από ένα βίντεο όπου ένα σκιάχτρο επισκέπτεται ένα εργοστάσιο για να δουλέψει και εκεί διαπιστώνει πόσο κακό κάνουν στην υγεία μας τα μεταλλαγμένα και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Γυρίζει λοιπόν πίσω στη φάρμα του, όπου καλλιεργεί φρούτα και λαχανικά και τα μοιράζει στα παιδιά που πλέον είναι ευτυχισμένα και γελαστά. Ακούστε λοιπόν το τραγούδι που φτιάξαμε εμείς για αυτό το σκιάχτρο. Είναι το σκιάχτρο που αγαπάω τα παιδιά. Στο εργοστάσιο πηγαίνω να δουλέψω εγώ σκληρά και ταΐζω όλο τον κόσμο με κρέατα κι άλλα πολλά. Μα όταν φτάνω εγώ εκεί το μαύρο το κορά δούλευε, λέει, γρήγορα να βγάλω παραδάκι. Αυτά που βλέπω μου αγγίζουν την καρδιά. Είναι όλα με ορμόνες, τρόφιμα και αμφιγίνα. Και στη φάρμα θα γυρίσω που είναι όλα φυσικά. Λαχανικά και φρούτα εδώ έχουν ωραία γεύση. Και νόστιμα, παιδάκια, ποιος θα τρέξει? Είμαι το σκιάχτρο που ταΐζω τα παιδιά. Όμορφα να μεγαλώνουν, να τα βλέπω όλα καλά. Και αφήστε το κοράκι να κολυμπάει στα λεφτά. Το κοράκι είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που πήγε να δουλέψει το σκιάχτρο, που προκειμένου να κερδίσει διαφήμιζε με τεράστιες διαφημίσεις όλα αυτά τα τρόφιμα που κάνανε κακό στην υγεία μας. Μόνο και μόνο γιατί, για να βγάλει πολλά λεφτά. Θα σας παρουσιάσουνε τα παιδιά τώρα όλα όσα κάναμε σε αυτό το πρόγραμμα, πάλι σε ένα κείμενο της υπέροχης Γιώτας Καλτσίδου. Και τώρα διακόπτουμε για τις διαφημίσεις. Έτσι δεν λένε ξαφνικά όταν ακουμίδεις. Θα φτιάξουμε κι εμείς λοιπόν τη διαφήμιση μας μέσα στο ραδιόφωνο ακροκροατή μας. Είναι μια διαφήμιση διαφορετική γιατί αφορά διατροφή μόνο υγιεινή. Αν δεν μας καταλάβατε, τώρα θα εξηγηθούμε. Θα μπουν όλες στη σειρά και από την αρχή θα δούμε. Φέτος αποφασίσαμε μαζί με άλλα σχολεία να κάνουμε ένα πρόγραμμα με τη συνεργασία. Σε e-twinning πρόγραμμα θα είμαστε παρέα, πολλά νηπιαγωγεία και θα περνάμε ωραία. Σχολεία από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό όλοι θα μας ενώσει. Δράμα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Μουδανιά μιλήσαμε στο Skype με όλα τα παιδιά. Αλλά και με άλλες σχόλες συγκυρνάμε φιλαλάκια. Ακούσαμε χαιρετίμους και στείλαμε φιλάκια. Σερβία, Ρουμανία, ωραία Πορτογαλία. Μην ξεχάσω να σας πω και τη Λιθουανία. Και έτσι στην ίδια έρευνα είμαστε συνεργάτες, διαβάσαμε βιβλία, ανοίξαμε και χάρτες σε σποτ διαφημιστικό. Έγινε η γνωριμία που ήταν η αρχή για τη συνεργασία. Μία μασκότ γεννήθηκε σε όλα τα σχολεία. Μπορείτε να γελάσετε άμα σας φανεί αστεία. 10 το θέμιζε σε ρόλ. Γιάλξε τη μιλίτσα, μια ναζιάρα και όμορφη κουκλίτσα. Ο Δράκος Σατακτούλης από τη Θεσσαλονίκη στο 56, αυτή η ιδέα ανήκει.
Και αφού διαλέξαμε μασκότ τα νηπιαγωγεία, αρχίσαμε το πρόγραμμα, μαζέψαμε στοιχεία και σε κατηγορίες μπήκανε όλες οι διαφημίσεις. Ανάλογα το μέρος που θα τις συναντήσεις, ραδιόφωνο, περιοδικά, διαδίκτυο και άλλα. Στοιχεία συγκεντρώσαμε για να σας πούμε κι άλλα. Και έτσι οργανώσαμε για έρευνα μας, που πολλοί βοηθήσανε μαμάδες και μπαμπάδες. Όλοι μας απαντήσαμε κάποιες ερωτήσεις, αν μας αρέσουν και γιατί όλες οι διαφημίσεις. Άρα μας μαθαίνουν κάτι, αν αρέσουν την αλήθεια και να μας ξεγελάνε λέγοντας παραμύθια. Και αφού τα αποτελέσματα μαζέψαμε εμείς, πρέπει να σας τα πούμε, ακούστε τα κι εσείς. Βλέπουμε διαφημίσεις, κυρίως παιδικές, αλλά λένε την αλήθεια, μερικές φορές. Σίγουρα μας μαθαίνουν και πράγματα πολλά, γι' αυτό οι περισσότεροι κοιτούν προσεκτικά. Μάρκες αναγνωρίσιμες από το λογότυπό τους και διαφημίσεις σε όλο το μέγεθός τους. Μετά τις κατατάξαμε σε δύο κατηγορίες, έντυπες και ηλεκτρονικές. Μας δίνουν πληροφορίες, άλλες στο ραδιόφωνο, άλλες στη TV, κάποιες σε κινητά και σε υπολογιστή. Και έτσι στο τέλος δώσαμε για αυτήν τον ορισμό, ακούστε το κι εσείς, είναι σημαντικό. Πούλησέ, μ' αγόρασέν, το μυαλό σου θα γεμίσει με συνθήματα και εικόνες, κάπως πρέπει να σε πείσω. Στο πρόγραμμα αυτό, ακόμα από την αρχή, γνωρίσαμε ένα σκιάκτρο έμπνευση δυνατή. Ήταν σε ένα βίντεο με τρόφιμα αλλαγμένα. Αυτά που ξέρουμε όλοι μας σαν μεταλλαγμένα. Μας έδωσε μια συμβουλή πως αν καλλιεργούμε με υγιεινές τροφές, έτσι πιο όμορφα θα ζούμε. Και έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την παρουσίαση, λέγοντας ένα ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο δύο καρδιές.